γέννηση της μεγάλης λέσχης και η επανάχρησή της. Όντως ο διαγωνισμός έγινε στις αρχές του 2013, όμως υπήρχε μια εμπλοκή μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μειοδότου, πέρα από τις καθυστερήσεις που υπάρχουν από τις εγκρίσεις. Υπήρχαν όμως και ενστάσεις του πρώτου και του δεύτερου. Τελείωσαν πλέον οι ενστάσεις και έτσι το έργο πλέον ξεκινάει, το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Το χρονοδιάγραμμά του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Οπότε θα δοθεί πλέον προς χρήση. Οι χρήσεις οι οποίες προβλέπονται είναι ο επάνω χώρος, όπου θα γίνει ένας χώρος μικρών συνεδρίων, κάποιων εκδηλώσεων που θα μπορούν να γίνονται. Θα υπάρχει μία αίθουσα η οποία θα είναι, διότι το Δημαρχείο όπως όλοι ξέρουμε είναι μικρό και παλιό, θα υπάρχει μία αίθουσα που ο εκάστοτε δήμαρχος ή τέλος πάντων οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα μπορούν να συναντούν κάποιους άλλον δήμαρχο από το εξωτερικό ή αποστολές από το εξωτερικό. Και επίσης θα υπάρχει και ένας χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος ήταν εκεί που ήταν παλιά τα γραφεία της πρωινής, για να μπορεί να συντηρείται αυτό το κτίριο, διότι καλά μεν φτιάχνουμε κτίρια, τα συντηρούμε, πρέπει όμως να αναλογιστούμε πώς θα συντηρηθούν αυτά τα κτίρια και μετά, με τις μειώσεις που γίνονται στους Δήμους συνέχεια. Και επίσης ο χώρος που ήταν το σκάκι και οι σύλλογοι θα είναι ένας χώρος πολιτιστικών, θα μπορούν να γίνονται κάποιες εκθέσεις ζωγραφικής, μια έκθεση βιβλίου και γενικά θα είναι ένας χώρος πολιτισμού. Εδώ δηλαδή που βρισκόμαστε στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, αύριο μεθαύριο θα φιλοξενούνται... Εδώ θα φιλοξενούνται εκθέσεις ζωγραφικής, μπορεί να γίνεται μια παρουσίαση ενός βιβλίου, μπορεί να γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων, γενικά να είναι ένας εκθεσιακός χώρος, ο οποίος σε συνδυασμό κιόλας και με τον χώρο του αναψυκτηρίου που θα υπάρχει δίπλα, να υπάρχει μια μεγαλύτερη λειτουργικότητα και επισκεψιμότητα από τον κόσμο. Κύριε Μουριάδη, εδώ βρισκόμαστε στον ισόγειο επιμένου. Εδώ βρισκόμαστε στον ισόγειο χώρο. Ήταν ο χώρος που παλαιότερα ήταν η εφημερίδα η πρωινή και είναι ο χώρος που θα γίνει του υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε, ήδη έχουν ξεκινήσει τις εργασίες, γίνονται οι καθαιρέσεις των παλαιών παταριών που υπήρχαν, ούτως ώστε να μπουν πλέον και να αρχίσουν τις οβάδες και ό,τι άλλο προβλέπετε να γίνει σε αυτόν τον χώρο.